να δώσουμε την καλησπέρα, την καλησπέρα μας στον σύμβουλο της ΠΑΕΠΑΟΚ, υπεύθυνος βεβαίως για θέματα ασφάλειας, για θέματα τάξης, ο κύριος Ηλίας Γεροντίδης. Κύριε Γεροντίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, εσάς και στους ακροατές σας. Όλα καλά. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Εισιτήρια, έχετε κανένα εισιτήριο μήπως? Μακάρι να μπορούσα να βρω, γιατί οι πιέσεις είναι πολλές και καταλαβαίνετε ότι θα εξυπηρετούσαμε κόσμο. Κάτι καταλάβαμε. Και εμείς. Πρόβλημα και αυτό, πρόβλημα και αυτό. Πάσα να πάνε, ειδικά από τώρα και στο εξής πιστεύω ότι ήταν όλα τα παιχνίδια. Ακόμα και ο Πλατανιάς. ναι, έτσι. Η λογική αυτό λέει. Κύριε Γεροντίδη, μιλάμε για ένα πολύ ξεχωριστό μάτς. Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς που είστε, έχετε την ευθύνη για τα θέματα ασφάλειας? Είναι ξεχωριστό το μάτς, αλλά από τώρα και στο εξής όλα τα παιχνίδια θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε έτσι. Είναι ξεχωριστά για μας, γιατί είναι όλα τα παιχνίδια σαν τελική πλέον. Mm. Όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα είναι δύσκολα. Δεν πρέπει, δεν συγχωρούνται, ξέρετε κι εσείς ότι είμαστε στο κύκνιο άσμα για τιμωρίες κτλ. Δεν πρέπει με τίποτε να συμπεριφερθούμε καταλαβαίνετε, με διαφορετικό τρόπο πέρα από τον κόσμιο. Γιατί θα καταλαβαίνετε ότι οι τιμωρίες θα είναι πολύ σκληρές. Υπάρχει... Θα παίξουμε χωρίς κόσμο, εννοείται, με ΑΕΚ και τα λοιπά, οπότε δεν χρειάζονται. Υπάρχει κάτι έκτακτο, κάτι ειδικό για αυτό το μάτς? Για παράδειγμα, μπορούν να αυξηθούν οι έλεγχοι στις εισόδους του γηπέδου, να γίνουν καλύτεροι ή... Θα είναι αυξημένοι οι έλεγχοι, θα είναι αυξημένοι σε όλες τις εισόδους. Mm-hmm. Και θα υπάρχουν και αρκετά άτομα τα οποία θα μπορούν να ανταπεξέρχονται για την πίεση που φυσιολογικά θα υπάρχει στο μάτς, το περιμένουμε. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να εμείς θα κοιτάμε τις συμπεριφορές των δικών μας φιλάθλων. Ναι, ναι. Θα πρέπει να τα βλέπουμε ιδιαίτερα αυτά. Όπως θα πρέπει να βλέπουμε και τις συμπεριφορές, οι φίλοι πρέπει να βλέπουν τις συμπεριφορές των διπλανών τους. Μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένες τακτικές για να ενοχοποιήσουν την ομάδα μας από κάποιους φιλάθλους οι οποίοι ενδέχεται να παρεσπρίσουν μέσα. Αυτό είναι, το καταλαβαίνετε. Το λέμε χρόνια αυτό. Έχει επιβεβαιωθεί. Το λέμε χρόνια αυτό, ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος κάποιος να μπει μέσα στους δικούς μας και να δημιουργηθεί πρόβλημα. Έχει επιβεβαιωθεί ποτέ μια τέτοια συμπεριφορά? Σε άλλο παιχνίδι, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, γενικά. Δηλαδή μας έλεγαν τις προάλλες ότι αυτός που πέταξε τον πυρσό στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, στο ΆΚΑ, αποδείχθηκε ότι ήταν Ολυμπιακός. Μάθατε εσείς κάτι τέτοιο? Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Αλλά γενικά έχει επιβεβαιωθεί κάποια τέτοια συμπεριφορά? Συνήθως αυτές οι συμπεριφορές είναι τόσο ύπουλες και δύσκολες να βγουν που καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να βγει. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε. Από τη σύσκεψη για τα μέτρα τάξης βγήκε κάτι ιδιαίτερο? Θα υπάρχει κάτι ξεχωριστό πριν τον αγώνα, μετά, που πρέπει να ξέρει ο κόσμος? Όχι. Θα είναι τα συνηθισμένα μέτρα, ιδιαίτερα μέτρα που παίρνει η αστυνομία. Όσον αφορά την αστυνομία, το κομμάτι της αστυνομίας μιλάω, έτσι. Mm-hmm. Θα είναι ιδιαίτερα τα μέτρα. Αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνονται για μεγάλους αγώνες. Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό κτλ. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ούτε αυτοί ζήτησαν κάτι ξεχωριστό. Άρα και για φίλο που ρωτάει τώρα. Λογικά εκεί γύρω στις 6 που έρχονται οι αποστολές θα είναι δύσκολο να προσεγγίσουν την Τούμπα από την πλευρά της Κλεάνθους, έτσι? Ναι, εκείνο το διάστημα θα υπάρχουν φραγμοί και θα είναι δύσκολο να προσεγγίσουν οι φιλαθλοι, ειδικά στην 1-2-3. Ναι. Βέβαια εμείς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό το χρόνο όσο γίνεται μικρότερο. Mm-hmm. Αλλά το καταλαβαίνετε ότι μέχρι να προσεγγίσουν οι αποστολές θα είναι δύσκολα. Εντάξει, εκεί ζητάμε την κατανόηση του κόσμου να μην... Είναι ένα μισάωρο, 45 λεπτά από εκεί, 6 παρά. Λιγότερο, πιστεύω κάνα 20 λεπτό. Κάνα 20 λεπτό. Έχει παρατηρηθεί και κάνα 20 λεπτό, γιατί από τα μέσα, στη μέση διαδρομή περίπου της ομάδας του Ολυμπιακού, τότε θα ξεκινήσουν οι φραγμοί. Έχει παρατηρηθεί και το φαινόμενο να καθυστερήσει ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει. Ναι, μας το έκανε μια χρονιά. Ναι. Μας το έκανε, είχε υπαιτιότητα όντως, το αναγνώρισαν μετά. Εντάξει, οι δικαιολογίες είναι πάντα δικαιολογίες. Ναι. Και όντως υπήρχαν συμπλοκές λόγω αυτού του γεγονότος. Γι' αυτό ακριβώς λέω. Έχει δεσμευτεί ο Ολυμπιακός ότι δεν θα επαναληφθεί αυτό το πράγμα? Δεσμεύτηκε, αλλά σε περίπτωση που γίνουν πάλι τα ίδια, εμείς θα ανοίξουμε τους φράγμους, παιδιά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εντάξει, κάπου δεν μπορούμε να παίξουμε και με τον κόσμο το δικό μας.
Μάλιστα. Χθες υπήρχε μια ανακοίνωση των συνδέσμων του ΠΑΟΚ που τόνισαν ξεκάθαρο ότι πρέπει εμείς όλοι οι φίλαθλοι να περιβρίσουμε το γήπεδο. Σαν να έχει περάσει το σωστό μήνυμα έτσι προς όλους. Πιστεύω ότι έχει περάσει αυτό το μήνυμα και θέλω να το δω και μέσα στο γήπεδο αυτό. Θα πρέπει με τίποτε πυρσούς, κροτίδες ή πέταγμα αντικειμένων μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί φανταστείτε τώρα σε κάποιο κόρνερ να πετάξουν κανένα αντικείμενο για να παίξει θέατρο άλλος. Ναι. Μετά χτύπησε, δεν χτύπησε, είναι δώρον άδωρο. Το καταλαβαίνετε. Επειδή αναφερθήκατε στις κροτίδες, γιατί αναφερόμαστε συνεχώς στους πυρσούς και αφήνουμε τις κροτίδες στην άκρη. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν πάει να γίνουν. Θυμάμαι ένα ΠΑΟΚ Βιγιαρεάλ με τον επόπτη, ναι, με τον βοηθό. Από κροτίδες, όχι από πυρσούς. Οι μεγαλύτερες ζημιές. Αλλά είναι στην ίδια κλίμακα επικινδυνότητας και η κροτίδα και η πυρσή. Και λέμε συνήθως, κύριε Γεροντίδη, ότι από τους φανατικούς, από τη θύρα 4 δημιουργούνται προβλήματα. Δεν είναι έτσι. Και από άλλες θύρες. Όχι, κάθε άλλο. Όχι. Εγώ πολλές φορές τα προβλήματα τα είχα από την 1-2-3 εκεί πίσω από τον πάγκο παρά από τη θύρα 4. Και στο κόρνερ και από τη θύρα 5 πάλι αρκετές φορές. Και από τη θύρα 5, έχετε δίκιο, και από τη θύρα 5, ναι. Εκεί μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, κάτι έκτατο, ένα δίχτυ, κάτι άλλο για να αποφευθούν πράγματα. Παιδιά, δεν προβλέπεται. Πρέπει να ντύσουμε όλο το γήπεδο με δίχτυ. Δεν προβλέπεται. Οι κανόνες ασφαλείας προβλέπουν στα δύο πέταλα. Αν ντύσουμε τώρα όλο το γήπεδο, καταλαβαίνετε κάπου. Ναι. Δεν είναι και εικόνα αυτή η γήπεδο τώρα. Mm-hmm. Να παίζουμε. Ναι. Είπε και ο κύριος Κόλκας για τις κροτίδες. Ναι. Έχει δίκιο, γιατί οι κροτίδες πλέον δεν είναι αυτές οι απλές. Είναι παραγεμισμένες οι κροτίδες και δημιουργούν και άλλα προβλήματα. Μετά τις παίρνουν για ψάρεμα. Θα σκοτώσουν καμιά φάλαινα. Οι πόρτες τι ώρα ανοίγουν για όσους θέλουν. 2,5 ώρες πιο μπροστά. Αλλά από τις 5 θα ανοίξετε. 5 ώρα, ναι. Το κακό είναι ότι μάλλον θα βρέχει. Το κακό και θα είναι. Καλό είναι, δεν έχουν καλή φυσική. 2,5 μπορεί να το κάνουμε και 3 ώρες. Τώρα θα δούμε. Αλλά μέχρι τώρα είναι 2,5 ώρες. Θα δούμε τώρα. Μάλιστα. Mm-hmm. Κύριε Γεροντίδη, από όλη την εμπειρία σας, αυτή η προσπάθεια πολλών και διαφόρων να πιέσουν για τιμωρία του ΠΑΟ και το θέμα των Ιωαννίνων, και επειδή το ζήσατε, πώς τη βλέπετε, πώς την κρίνετε? Επειδή ήμουν μπροστά στο συγκεκριμένο συμβάν. Το θέμα ήταν ότι οι δικοί μας οι φύλαθλοι είχαν εισιτήρια. Βεβαίως. Δηλαδή όταν δίνεις προσβασιμότητα σε ένα φύλαθλο να βρει εισιτήρια, να αγοράσει εισιτήρια, έχει την απέτηση να μπει, έρχεται μέχρι έξω εκεί πέρα και θα πρέπει να εξυπηρετηθεί. Θα έπρεπε να γίνει κάτι ανάλογο, όπως έγινε και στη Λαμία, που δεν εξέδωσαν μέσω ίντερνετ τα εισιτήρια για να μπορεί ο άλλος να έχει πρόσβαση να πάρει. Ναι. Από τη στιγμή που ο φύλαθλος... Γιατί οι περισσότεροι είχαν εισιτήρια. Και μάλιστα πίεζαν έξω από την πόρτα. Δεν έσπασαν ούτε πόρτα, έσπασαν ούτε παραβιάστηκε. Από μέσα άνοιξε πόρτα κανονικά. Ήμασταν εκεί μπροστά. Δεν είναι δηλαδή... Αυτό το βίντεο που κυκλοφορεί δηλαδή δεν έχει να κάνει με σπάσιμο πόρτας. Έχει να κάνει με το σπάσιμο που άνοιξε από μέσα. Σπάσιμο δεν έγινε, παιδιά. Σπάσιμο δεν έγινε πόρτας. Απλώς όντως πιέστηκε λίγο η πόρτα από τους έξω. Και επαναλαμβάνω, από ανθρώπους που είχαν εισιτήριο. Ναι. Είχαν εισιτήριο. Μάλιστα. Πιέστηκε η πόρτα και μετά αναγκάστηκαν οι απέτσου και οι από μέσα και άνοιξαν την πόρτα. Όχι τίποτα άλλο. Δεν έσπασε καμιά πόρτα προς το. Ενώπιση του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι κάτι άλλο που ίσως πρέπει να ξέρει ο κόσμος και δεν ρωτήσαμε, δεν αναφερθήκαμε. Για πριν, κατά τη διάρκεια, μετά. Όλη η διάρκεια θα είναι λίγο ιδιαίτερη. Οπότε θα πρέπει να προσέχουμε τίποτα άλλο. Αν έχουμε... Και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Ναι. Τα μηνύματα αυτό δείχνουν. Ωραία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια.